Ομόφωνη ήταν η απόφαση που πήραν οι τοπικοί φορείς τη Δευτέρα το απόγευμα σε συνάντηση που είχαν με τους εργαζομένους του εργοστασίου της Ζάχαρης για συμπαράσταση τόσο στους ίδιους όσο και στην τοπική κοινωνία, δεδομένου ότι αν δεν αναγκαστούν να φύγουν και οι 9 που απέμειναν, δεν υπέρχει άλλος τρόπος αντίστασης ώστε να λειτουργήσει ξανά το εργοστάσιο. Αυτό που έγινε χθες ήταν μια συνάντηση με τους τοπικούς φορείς της πόλης της Ξάνθης. Ήταν εκπρόσωπος του Μητροπολίτη, ήταν ο Δήμαρχος, ήταν ο Αντιδήμαρχος, ήταν τα κόμματα, ήταν οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου, της ΟΕΔΕ, το Εργατικό Κέντρο, οι εργαζόμενοι, οι πρώην συνάδελφοί μας οι οποίοι ήταν συνταξιούχοι. Έγινε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Λάβανε μέρος όλοι σε αυτήν τη συζήτηση και βγήκε μια απόφαση, μια ομόφωνη απόφαση συμπαράστασης προς τους εργαζόμενους και γενικά προς την περιοχή, διότι καταλαβαίνετε ότι αν φύγουμε και εμείς οι 9 δεν υπάρχει κανένα άλλο περιθώριο για αντίσταση, τουλάχιστον για να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο, όχι βέβαια στη μορφή που λειτουργούσε κάποτε, αλλά τουλάχιστον στην μορφή της πακετοποίησης, παραλαβής τέπλων, της μεταπόλησης ζάχαρης. Αυτό που προς το παρόν μπορούμε να κάνουμε και μετά βλέπουμε. Αρκεί όμως να μην σταματήσει αυτή και η απόφαση, όπως σας είπα, ήταν ομόφωνη. Mm-hmm. Ποια είναι η στάση των εργαζομένων από εδώ και πέρα? Η στάση των εργαζομένων είναι ότι έχουμε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα, έχουμε καταθέσει αγωγή. Τα ασφαλιστικά μέτρα συζητούνται αύριο στις 10 η ώρα και περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Εν αναμονή λοιπόν των εξελίξεων σχετικά με την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων υπέρ των εργαζομένων του εργοστασίου.